Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Συστήματα βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά θα επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας με βροχές, καταιγίδες, χιόνια, θυελλώδεις ανέμους, ακόμα και αφρικανική σκόνη. Τα φαινόμενα θα δημιουργήσουν πλημμύρες, απαγορεύσεις από όπλου, αλλά και προβλήματα λόγω ανέμων στη στεριά. Προσοχή λοιπόν. Για αύριο λοιπόν Σάββατο περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες στη Δυτική, τη Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο θα είναι πολύ ισχυρές. Επιπλέον χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά και ημιορεινά. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί θα φτάσουν τοπικά τα 9 και ίσως τα 10 μποφό στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα βρέξει για λίγο το πρωί, νοτιάδες μέχρι 9 μποφόρ, πολλή υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 8 έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Νοτιοανατολική άνεμη θερμαϊκό μέχρι 7 μποφόρ, αυξημένη σχετική υγρασία το βράδυ, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 13 βαθμούς. Στη Θεσσαλία οι έντονες βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά. Τα θερμόμετρα στη Λάρισα και το Βόλο δεν θα ξεπεράσουν τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά οι βροχές θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες και θα είναι εξασθενημένες. Αντιθέτως, στα δυτικά της Πελοποννήσου θα πέσει πολύ νερό. Στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Θυελλώδης η άνεμη στο Νότιο Αιγαίο και λίγες βροχές το πρωί σε Κυκλάδες και Κρήτη. Στην Άξο η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτή θα είναι η εξέλιξη του καιρού για το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.